Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 8η ενότητα του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέματα την απόδοση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, μηχανισμοί συστημάτων μνήμης, κατανάλωση ενέργειας και κρυφές μνήμες. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της σημαντικότητας της κρυφής μνήμης στα ενσωματωμένα συστήματα, η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των μονάδων διαχείρισης μνήμης και προστασίας μνήμης και η παρουσίαση της διασωλήνωσης στα ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την ιεραρχία μνήμης. Δεν υπάρχει πια μια μονολυθική μνήμη όπως υπήρχε στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ο επεξεργαστής 80-86, όταν είχε παρουσιαστεί στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές του δεκαετίας του 80, είχε παρουσιάσει μία μόνο μνήμη. Δεν υπήρχε κρυφή μνήμη, είχε μόνο πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη. Πια η τεχνολογία έχει προχωρήσει και δεν υπάρχει πια μόνο μία μνήμη, αλλά υπάρχουν πολλά επίπεδα μνήμης, τα οποία όλα μαζί συντελούν σε αυτό που ονομάζουμε ιεραρχία μνήμης στους υπολογιστές. Γιατί έχουν προσθεθεί αυτά τα επίπεδα? Γιατί η απόδοση των επεξεργαστών αυξάνεται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό από ότι η απόδοση της μνήμης. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα χάσμα των επιδόσεων ανάμεσα στον επεξεργαστή και το σύστημα της μνήμης. Επίσης, η πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη είναι ακριβής, δηλαδή έχει μεγάλο κόστος, τόσο σε θέματα ενέργειας, κάθε πρόσβαση που γίνεται εκτός ολοκληρωμένου κυκλώματος έχει και απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι αν γίνει μια πρόσβαση εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος και επίσης παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση. Προκειμένου λοιπόν να λύσουν αυτά τα προβλήματα, οι αρχιτέκτονες των υπολογιστικών συστημάτων εισήγαγαν ενδιάμεσα επίπεδα ανάμεσα στον επεξεργαστή και την εξωτερική μνήμη. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ιεραρχία μνήμης. Στην ιεραρχία μνήμης υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα και έχουν τις εξής ιδιότητες. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένα επίπεδο στον επεξεργαστή, τόσο πιο μικρό μέγεθος έχει, τόσο μεγαλύτερο κόστος αναμπείται έχει και τόσο πιο μικρό χρόνο πρόσβασης και ενέργειας και κόστος ενέργειας. Η κρυφή μνήμη λοιπόν είναι ένα ή περισσότερα επίπεδα που βρίσκονται μέσα στην ιεραρχία μνήμης. Η κρυφή μνήμη είναι μετάφραση του όρου cache memory. Οι σύγχρονοι λοιπόν επεξεργαστές έχουν κρυφή μνήμη σε κάποια επίπεδα, μπορεί να έχουν σε ένα επίπεδο, σε δύο επίπεδα ή ακόμα και σε τρία επίπεδα. Και αυτό γίνεται για να κερδίσουν σε ενέργεια και χρόνο. Αν η μνήμη είναι μεγάλη σε μέγεθος, τότε απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος, κάποια προστασία για παράδειγμα, οπότε χρησιμοποιείται μια εξειδικευμένη μονάδα μέσα στο υπολογιστικό σύστημα, η οποία ονομάζεται μονάδα διαχείρισης μνήμης, Memory Management Unit, και αυτή χρησιμοποιείται για την μετάφραση των σχετικών διευθύνσεων, των διευθύνσεων που βλέπουν οι διεργασίες, σε ένα μεγαλύτερο σύνολο που ονομάζεται απόλυτες διευθύνσεις της φυσικής μνήμης. Είναι διευθύνσεις που τοποθετούνται πάνω στο διάβλο διευθύνσεων της μνήμης. Η κρυφή μνήμη επιταχύνει το μέσο χρόνο προσπέλασης της μνήμης όταν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τοποθέτηση ενός ή περισσότερων επιπέδων κρυφής μνήμης βελτιώνει τις επιδόσεις ενός συστήματος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η χρήση της κρυφής μνήμης προκαλεί προβλήματα. Η
Κρυφή μνήμη είναι τεχνολογίας SRAM, Static RAM, και βρίσκεται εντός του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Σε παλιότερα συστήματα, η κρυφή μνήμη βρίσκονταν εκτός του ολοκληρωμένου κυκλώματος και μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί και να αγοράσει λοιπόν έξτρα επεκτάσεις της κρυφής μνήμης, όπως οι μνήμες DDR που προμηθευόμαστε αυτό τον καιρό. Η κρυφή μνήμη έχει μεγάλο κόστος ανά bit. Συγκεκριμένα, επειδή είναι τεχνολογίας SRAM, το κάθε bit αποθήκευσης απαιτεί 6 τρανζίστορ. Σε αντίθεση με τις μνήμες τεχνολογίας DRAM, Dynamic RAM, όπου κάθε bit απαιτεί ένα τρανζίστορ. Η μνήμη βέβαια SRAM είναι πιο γρήγορη από τη μνήμη DRAM και η μνήμη SRAM θεωρείται ότι είναι ένα ψηφιακό κύκλωμα, επειδή το bit αποθηκεύεται είτε ως 1 είτε ως 0, αφού δημιουργούνται κατάλληλα latches μέσα σε αυτή την τεχνολογία SRAM. Ενώ η DRAM θεωρείται ένα αναλογικό στοιχείο, επειδή το bit αποθηκεύεται ως ένα φορτίο σε ένα πυκνωτή. Η χρήση της κρυφής memory, της κρυφής μνήμης, δημιουργεί μια μεταβλητότητα στο χρόνο προσπέλασης της εξωτερικής μνήμης. Δημιουργεί πιο γρήγορη πρόσβαση σε διευθύνσεις μνήμης που βρίσκονται μέσα στην κρυφή μνήμη. Η κρυφή μνήμη φέρνει αντίγραφα δεδομένων της εξωτερικής μνήμης, συγκεκριμένα όμως αντίγραφα, όχι όλη την εξωτερική μνήμη. Ενώ παρατηρείται ότι είναι πιο αργή η πρόσβαση σε διευθύνσεις μνήμης που δεν βρίσκονται στην κρυφή μνήμη, οπότε, όπως θα δούμε και σε επόμενη διαφάνεια, δημιουργείται μία αστοχία κρυφής μνήμης. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η μεταβλητότητα, δηλαδή μία διεύθυνση έχει μεγαλύτερη πρόσβαση, πιο γρήγορη πρόσβαση από ενδεχομένως κάποιες διευθύνσεις λίγο παρακάτω, τότε δημιουργείται ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της μεταβλητότητας των χρόνων πρόσβασης της μνήμης. Και γι' αυτό λοιπόν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως συστήματα που θεωρούνται κρίσιμα για τη ζωή και αν έχουν αυτή τη μεταβλητότητα, μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα, συστήματα που ονομάζονται mission critical, αποφεύγεται η κρυφή μνήμη, δεν τοποθετείται η κρυφή μνήμη σε αυτά τα συστήματα, γιατί αυτά τα συστήματα βασίζονται στον δετερμινισμό των προσβάσεων, των χρόνων πρόσβασης στη μνήμη. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αποφευθεί αυτή η μεταβλητότητα, δεν τοποθετείται κρυφή μνήμη. Η κρυφή μνήμη είναι μικρή, είναι πολύ μικρότερη από την εξωτερική μνήμη. Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό σύστημα μπορούμε να έχουμε μία κρυφή μνήμη κάποιων megabyte, ενώ η εξωτερική μνήμη είναι της τάξης των αρκετών gigabyte. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν μια διαφορά της τάξης των 1000 μονάδων παραπάνω. Η κρυφή μνήμη είναι μικρή, αλλά είναι πολύ γρήγορη, γιατί βρίσκεται εντός του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Κρατά αντίγραφα από κάποια περιεχόμενα της off-chip. Οτιδήποτε στοιχείο ή δεδομένο φέρει η κρυφή μνήμη, αυτό βρίσκεται και στην εξωτερική μνήμη. Η κρυφή μνήμη κρατάει αντίγραφα και έχει όφελος σε ένα σύστημα αν ο επεξεργαστής ετεί προσβάσεις σε ένα μικρό σύνολο θέσεων μνήμης, το οποίο το έχουμε ονομάσει και working set, σύνολο εργασίας, το οποίο χωράει στην κρυφή μνήμη. Για παράδειγμα, αν ένας επεξεργαστής συνεχώς εκτελεί ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο διαβάζει κάποια δεδομένα της τάξης κάποιων megabyte,
τα οποία μπορούν να βρίσκονται στην κρυφή μνήμη, τότε θα παρατηρηθεί ότι θα υπάρχει μεγάλο όφελος και στην ενέργεια και στους χρόνους πρόσβασης. Αν όμως ο επεξεργαστής ετεί προσβάσεις σε μη συνεχόμενες διευθύνσεις μνήμης που δεν παρουσιάζουν κάποια επαναληψιμότητα, τότε παρουσιάζεται το πρόβλημα της μείωσης των επιδόσεων. Η αρχιτεκτονική της κρυφής μνήμης περιέχει τόσο την ίδια την κρυφή μνήμη, τα κελιά αποθήκευσης, όσο και τον ελεκτή της κρυφής μνήμης. Όπως παρατηρούμε λοιπόν στο σχήμα, ο επεξεργαστής προκειμένου να κάνει μια πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη, απευθύνεται στον ελεκτή κρυφής μνήμης, όπου του στέλνει μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση πηγαίνει και στην κρυφή μνήμη και στην εξωτερική κεντρική μνήμη που στο σχήμα αναγράφεται ως main memory. Προωθείται λοιπόν η πρόσβαση και στην κρυφή μνήμη και στην εξωτερική μνήμη. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που απλώς προωθείται στην κρυφή μνήμη και στη συνέχεια η κρυφή μνήμη την προωθεί στην εξωτερική μνήμη. Αν η διεύθυνση βρίσκεται στην κρυφή μνήμη, τότε η κρυφή μνήμη τοποθετεί τα δεδομένα στον διάβλο δεδομένων και τα αποστέλει στον επεξεργαστή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την εξωτερική μνήμη ότι δεν χρειάζεται να ολοκληρώσει την ανέβρεση αυτών των πληροφοριών. Αν όμως η διεύθυνση δεν βρίσκεται στην κρυφή μνήμη, με συνέπεια τα δεδομένα να μην υπάρχουν σε αυτήν την γρήγορη μνήμη, τότε η εξωτερική μνήμη, ύστερα από αρκετούς κύκλους, επιστρέφει τα δεδομένα στον επεξεργαστή. Κάποια θέματα σχετικά με τη λειτουργία της κρυφής μνήμης. Καταρχήν, πολλαπλές διευθύνσεις μνήμης απεικονίζονται σε μια γραμμή στην γκάζα. Αυτές οι διευθύνσεις είναι όλες συνεχόμενες. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει κατασκευαστεί μια κρυφή μνήμη με τρόπο ώστε να φέρει κάθε φορά σε κάθε γραμμή τα δεδομένα για 4 συνεχόμενες διευθύνσεις μνήμης. Τότε, ενδεχομένως, άμα φέρει τα δεδομένα για τη 0 διεύθυνση, η αμέσως επόμενη είναι η 1, η 2 και η 3 διεύθυνση εξωτερικής μνήμης. Θα μπορούσε σε μια άλλη γραμμή να φέρει τα δεδομένα 4, 5, 6 και 7. Αυτά είναι διευθύνσεις της εξωτερικής μνήμης. Οι σημερινές κρυφές μνήμες έχουν πάρα πολλές διευθύνσεις ανά γραμμή κρυφής μνήμης. Υπάρχουν κρυφές μνήμες τόσο για εντολές, για το πρόγραμμα, για την assembly λοιπόν του προγράμματος, τόσο για τα δεδομένα, όσο και ενοποιημένες κρυφές μνήμες δεδομένων και εντολών. Ο χρόνος πρόσβασης στη μνήμη έχει μεγάλη μεταβλητότητα, όπως είδαμε, και αυτό εξαρτάται κατά πόσο υπάρχουν τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη ή όχι. Η CAS έχει τα βέλτιστα ωφέλη όταν κάθε χρονική περίοδο το πρόγραμμα χρησιμοποιεί, όπως είπαμε, ένα μικρό σύνολο που ονομάζεται Working Set. Οι όροι που συνδέονται με την κρυφή μνήμη είναι οι εξής. Υπάρχει ο όρος ευστοχία της κρυφής μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση που απαιτείται βρίσκεται μέσα στην κρυφή μνήμη. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που συνδέονται με αυτή τη διεύθυνση βρίσκονται στην κρυφή μνήμη και μπορούν να αποσταλούν στον επεξεργαστή. Ο δεύτερος όρος είναι η αστοχία της κρυφής μνήμης. Cas-miss. Η διεύθυνση που ζήτησε ο επεξεργαστής δεν βρίσκεται στην κρυφή μνήμη, άρα δεν μπορεί να βοηθήσει η κρυφή μνήμη στην ανέβρεση αυτών των πληροφοριών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στείλει η εξωτερική μνήμη τα δεδομένα στον επεξεργαστή και αναλόγως πως έχει ρυθμιστεί η κρυφή μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων για μελλοντική αναφορά. Ένας άλλος όρος, όπως είδαμε, είναι το working set, το σύνολο εργασίας. Η ομάδα των διευθύνσεων που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα, λοιπόν, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν 3 είδη αστοχιών. Η πρώτη αστοχία ονομάζεται αναγκαστική, compulsory. Είναι η αστοχία που γίνεται κάθε φορά
όταν δεν έχει προσπελαθεί ποτέ η συγκεκριμένη διεύθυνση. Λογικό είναι, αφόσον δεν έχει γίνει ποτέ πρόσβαση σε αυτή τη διεύθυνση, θα υπάρχει αστοχία, γιατί θα πρέπει να έρθει από την εξωτερική μνήμη. Η δεύτερη κατηγορία είναι η αστοχία χωρητικότητας, capacity missing. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα υπερβολικά μεγάλο σύνολο εργασίας που δεν χωράει στην κρυφή μνήμη, έτσι λοιπόν συνεχώς απομακρύνονται διευθύνσεις και δεδομένα από την κρυφή μνήμη για να τοποθετηθούν οι νέες διευθύνσεις. Και η τρίτη κατηγορία είναι η σύγκρουση, conflict, όπου πολλαπλές θέσεις απεικονίζονται στην ίδια θέση μνήμης. Η απόδοση του συστήματος μνήμης εξαρτάται ασφαλώς από το χρόνο πρόσβασης στην CAS, που ονομάζεται στη διαφάνεια ως T-CAS και συνήθως φέρεται μέσα από 1-5 νανοσεκόν, και στον χρόνο πρόσβασης της κυρίως μνήμης, που συνήθως κυμαίνεται από 50-60 νανοσεκόν. Ο μέσος χρόνος προσπέλασης λοιπόν της μνήμης, τα average, υπολογίζεται από την εξίσωση H, ο ρυθμός ευστοχίας λοιπόν, επί T cas συν 1 πλην H επί T main. Το T main λοιπόν είναι 50-60 νανοσεκόν, ενώ το tau cas είναι 2-3 νανοσεκόν. Πολλές φορές, όπως είπαμε, δεν έχουμε ένα μόνο επίπεδο κρυφής μνήμης, έχουμε πολλαπλά επίπεδα κρυφής μνήμης. Χρησιμοποιείται λοιπόν μία ιεραρχία μνήμης. Υπάρχει επίπεδο 1 της κρυφής μνήμης, level 1 ή Ελένα, επίπεδο 2, L2, level 2, που είναι μεγαλύτερο και πιο αργό. Τα επίπεδα συνδέονται ιεραρχικά. Ο επεξεργαστής συνδέεται στο πρώτο επίπεδο, στο AL1, το οποίο είναι on-chip πάντα και μιλάει με την κρυφή μνήμη του επίπεδου 2, L2, που συνήθως είναι on-chip, αλλά μπορεί, όπως είπαμε, σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και off-chip. Υπάρχει και δυνατότητα και τρίτου επίπεδου, L3, level 3, που επικοινωνεί με το L2. Σε περίπτωση που έχουμε δύο επίπεδα κρυφής μνήμης, τότε έχουμε ένα ρυθμό ευστοχιών L1, H1 για την Ελένα και H2 για την κρυφή μνήμη επίπεδου 2. Ο μέσος χρόνος πρόσβασης λοιπόν της μνήμης είναι τα average H1 επί T Ελένα συν H2-H1 επί T L2 συν 1-H2-H1 επί T main. Η κρυφή μνήμη μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι η άμεσα απεικονιζόμενη κρυφή μνήμη, direct map cas, ή απευθείας αντιστοίχησης. Σε αυτή εδώ την οργάνωση, κάθε διεύθυνση μνήμης απεικονίζεται σε μία και μόνο μία γραμμή στην κρυφή μνήμη. Η δεύτερη οργάνωση είναι η συνειρμικότητα συνόλου, ή συσχέτισης, όπως ονομάζεται. Είναι M-way set associative. Κάθε διεύθυνση μνήμης απεικονίζεται σε νη γραμμές στην κρυφή μνήμη. Και η τρίτη οργάνωση είναι η πλήρης συσχετιστική, fully associative, όπου κάθε διεύθυνση μνήμης απεικονίζεται σε όλες τις γραμμές στην κρυφή μνήμη, η οποία όμως δεν υλοποιείται συνήθως, γιατί έχει μεγάλο κόστος, έχει περισσότερο υλικό που απαιτείται και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ανά bit. Η κρυφή μνήμη είναι πολύ πιο μικρή από την εξωτερική μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια ζωής ενός προγράμματος θα πρέπει να απομακρυνθούν κάποια δεδομένα από την κρυφή μνήμη και να τοποθετηθούν νέα δεδομένα. Αυτά εδώ πέρα θα πρέπει να βρεθούν με κάποιον αλγόριθμο ποια θα διασταθούν. Αυτός ο αλγόριθμος αντικατάστασης καθορίζεται με την πολιτική αντικατάστασης, η οποία ονομάζεται replacement policy και είναι στρατηγική για την επιλογή της γραμμής που θα εκδιωχθεί για να δημιουργηθεί χώρος για μια νέα εγγραφή στην κρυφή μνήμη. Δεν υπάρχει αυτό βέβαια το πρόβλημα στην κρυφή μνήμη απευθείας απεικόνησης, γιατί κάθε διεύθυνση της εξωτερικής μνήμης απεικονίζεται σε μία μόνο τοποθεσία της κρυφής μνήμης, άρα δεν υπάρχει ένα δίλημα αν θα εκδοχθεί
η Α ή η Β θέση. Επειδή είναι μία θέση, υποχρεωτικά θα εκδιωχθεί αυτή η θέση. Δύο είναι οι δημοφιλείς στρατηγικές για την πολιτική αντικατάσταση που χρησιμοποιείται στο N-Way Associative Class. Η πρώτη είναι η τυχαία και η δεύτερη είναι η λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιούμενη διεύθυνση. Least recently used. Πλεονεκτήματα λοιπόν της κρυφής μνήμης είναι η διατήρηση των προσφάτων προσβάσεων στην ΚΑΣ και μπορεί να μεταφέρει περισσότερες από μία λέξη γιατί σε κάθε γραμμή δεν τοποθετείται μόνο μία διεύθυνση μνήμης αλλά πολλές περισσότερες. Οι ακολουθιακές προσβάσεις είναι πιο γρήγορες μετά την πρώτη πρόσβαση γιατί αν γίνει μία πρόσβαση τότε υπάρχει μία αστοχία ενδεχομένως στην κρυφή μνήμη αλλά είπαμε ότι κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης δεν φέρει μόνο μια διεύθυνση, φέρει και όλες τις συνεχόμενες μέχρι το όριο της χωρητικότητας της γραμμής. Έτσι λοιπόν, αν μια κρυφή μνήμη φέρει τις διευθύνσεις 0123 σε μια γραμμή και γίνει πρόσβαση στη 0, θα υπάρχει αστοχία στη διεύθυνση 0, αλλά η κρυφή μνήμη μόλις εξετάσει αυτή την διεύθυνση θα φέρει και τις συνεχόμενες τρεις διευθύνσεις. Άρα λοιπόν θα φέρει τα δεδομένα της διεύθυνσης 0 για να εξυπηρετήσει τον επεξεργαστή, αλλά θα φέρει ταυτόχρονα και τα δεδομένα των διευθύνσεων 1, 2 και 3, των συνεχόμενων διευθύνσεων που ακολουθούν την πρώτη διεύθυνση. Έτσι λοιπόν, αν η πρόσβαση είναι ακολουθιακή και ο επεξεργαστής στην επόμενη εντολή ετηθεί πρόσβαση στην αμέσως επόμενη διεύθυνση, π.χ. στην 1, τότε τα δεδομένα θα υπάρχουν ήδη στην κρυφή μνήμη, έτσι λοιπόν θα εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν οι ακολουθιακές προσβάσεις είναι πιο γρήγορες μετά την πρώτη πρόσβαση. Το διάγραμμα της κρυφής μνήμης απευθείας απεικόνησης απεικονίζεται στο συγκεκριμένο slide. Παρατηρούμε ότι υπάρχει η διεύθυνση που έχει στείλει ο επεξεργαστής, μπορεί να είναι μια 32-bit διεύθυνση ή παραπάνω, όπου αυτή η διεύθυνση χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Χωρίζεται στην περιοχή που ονομάζεται tag, στην περιοχή που ονομάζεται index και στην περιοχή που ονομάζεται offset. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η απευθείας απεικόνηση? Καταρχήν, όπως είπαμε, η διεύθυνση αυτή χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πώς γίνεται η διαίρεση σε τμήματα εξαρτάται κάθε φορά από την οργάνωση της κρυφής μνήμης και από τα πόσα byte φέρει σε κάθε γραμμή, από το πόσες γραμμές έχει αυτή η κρυφή μνήμη και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία μνήμη που για το παράδειγμα θα πούμε έστω έχει 10 bit και σε κάθε γραμμή υπάρχουν 2 byte, 2 byte σημαίνει ότι αρκεί 1 bit στο offset να διευθυνσοδοτήσει το byte, άμα είναι 0 είναι το 0 byte της γραμμής, άμα είναι 1 είναι το πρώτο byte, το επόμενο byte της γραμμής. Και από τα 10 λοιπόν, το 1 bit είναι το offset, μένουν 9 bit. Αν μας έχει δώσει, αν την έχουμε κατασκευάσει μάλλον την κρυφή μνήμη με τρόπο ώστε να έχει 4 γραμμές, άρα λοιπόν, εδώ σημειώνω ότι έχουμε 2 byte, έχουμε 4 γραμμές, άρα αυτό σημαίνει για να μπορέσουμε να διευθυνσιοδοτήσουμε 4 γραμμές απαιτούνται 2 bit, 2 στη δευτέρα. Άρα λοιπόν 2 bit είναι το index και τα υπόλοιπα είναι το tag. Άρα λοιπόν 3 bit έχουμε χρησιμοποιήσει τα δύο πρώτα επίπεδα, άρα τα υπόλοιπα 10 λοιπόν πλην 2 πλην 1, δηλαδή 7, είναι τα bit του tag. Όταν έρχεται λοιπόν μία διεύθυνση από τον επεξεργαστή,
αυτό που κάνει ο επεξεργαστής είναι από το index να μεταβεί στην κατάλληλη γραμμή. Το index δείχνει τη γραμμή και να εξάγει το tag που είναι αποθηκευμένο σε αυτή τη γραμμή και να το συγκρίνει με το tag που έχει προκύψει από την αρχική διεύθυνση. Άμα είναι το ίδιο, αν είναι ίσον, τότε υπάρχει ευστοχία. Άρα λοιπόν, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτή την κρυφή μνήμη προωθούνται προς τον επεξεργαστή. Αν όμως είναι διαφορετικό, τότε υπάρχει αστοχία. Αν στο data αποθηκεύονται πολλές λέξεις, όπως είπαμε πριν, στο παράδειγμά μας, τότε τα χαμηλότερα bit της διεύθυνσης χρησιμοποιούνται ως σχετική απόσταση. Αν το offset έχει, για παράδειγμα, ένα bit, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο byte, το byte 0 και το byte 1. Άρα λοιπόν θα μεταφερθεί το κομμάτι, το τμήμα της γραμμής που έχει αιτηθεί ο επεξεργαστής. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση εξωτερική, αν η διεύθυνση από τον επεξεργαστή είχε τελευταίο bit 0, τότε θα μεταφέρονταν η θέση μνήμης από τη γραμμή η πρώτη, τα πρώτα byte. Ως προς την λειτουργία εγγραφής της κρυφής μνήμης, η οποία γίνεται όταν ο επεξεργαστής γράψει κάτι, έτσι λοιπόν ο επεξεργαστής γράφει σε μια διεύθυνση, αυτή η διεύθυνση μεταβαίνει στην κρυφή μνήμη. Η κρυφή μνήμη μπορεί να χειριστεί αυτό το θέμα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι της άμεσης εγγραφής. Διαμέσου εγγραφής. Write through. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εγγραφή αλλάζει τόσο την κρυφή μνήμη, όσο και την αντίστοιχη θέση της κύριας μνήμης. Δηλαδή, ταυτόχρονα και η κρυφή μνήμη ενημερώνεται και η εξωτερική μνήμη. Αυτό έχει συνέπεια να υπάρχει πάντα συνέπεια στις μνήμες. Ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα στα παράλληλα συστήματα, όπου θέλουμε όλοι οι επεξεργαστές να έχουν την ίδια εικόνα για την εξωτερική μνήμη, να έχουν την ίδια συνεπή εικόνα λοιπόν, με μειονέκτημα όμως την επιπλέον κυκλοφορία στο διεύρυ. Η δεύτερη λειτουργία εγγραφής είναι της ετερόχρονης εγγραφής, write back. Η εγγραφή στην κύρια μνήμη γίνεται μόνο αν απομακρυνθεί η αντίστοιχη γραμμή. Σε αυτή την περίπτωση διατηρείται ένα bit που ονομάζεται dirt bit, που σημαίνει ότι δεν έχει καθαρογραφεί αυτή η εγγραφή και μόνο αν γίνει έξωση αυτής της γραμμής από την κρυφή μνήμη, τότε αποθηκεύονται τα αποτελέσματα της εξωτερική μνήμη. Αναλόγως το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις, πλεονεκτήγεται το πρώτο σχήμα ή το δεύτερο. Για παράδειγμα, αν ο επεξεργαστής γράφει πολλές φορές την ίδια θέση, τότε μας ενδιαφέρει μόνο η τελευταία εγγραφή που έχει γίνει. Άρα λοιπόν, όταν πρόκειται να εγγραφεί, τότε μόνο να σταλεί στην εξωτερική μνήμη και όχι όλες οι ενδιάμεσες εγγραφές. Ενώ για την άμεση εγγραφή, αν οι απαιτήσεις μας είναι να διατηρείται συνέπεια, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό ή κάποια πιο εξειδικευμένα πρωτόκολλα, όπως είχαμε δει στο μάθημα παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα. Η κρυφή μνήμη άμεσης απεικόνησης σημαίνει ότι πολλαπλές διευθύνσεις απεικονίζονται στην ίδια γραμμή. Είναι μια γρήγορη μνήμη, χαμηλού κόστους, μικρότερο βέβαια hit rate, έχει μικρότερο ρυθμό ευστοχιών από ότι οι άλλες μνήμες και υπάρχουν πολλά conflicts. Πολύ εύκολα δημιουργούνται συγκρούσεις. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια κρυφή μνήμη με 1024 γραμμές και ο πίνακας Α χρησιμοποιεί τις θέσεις 0, 1, 2, ενώ ο πίνακας Β χρησιμοποιεί τις θέσεις 1024, 1025, 1026, τότε κάθε φορά που γίνεται μια πράξη πρόσθεσης Α του I συν Β του I, δημιουργούνται πάρα πολλές αστοχίες συγκρούσεων, με συνέπεια να
κατακρεμιστεί η απόδοση του συστήματος κρυφής μνήμης και κατά συνέπεια του επεξεργαστή. Μια άλλη κρυφή μνήμη που είπαμε ότι υπάρχει είναι η κρυφή μνήμη συνειδητικότητας ή N-way. Αυτή η μνήμη αντιμετωπίζει τα conflict μνήσεις, γιατί αν πρόκειται να γραφτεί μια διεύθυνση στην κρυφή μνήμη, τότε αυτή δεν θα γραφεί σε αυτή που μόλις γράφτηκε, αλλά σε ένα άλλο σύνολο. Υπάρχουν N διαφορετικά μπλοκ για κάθε σύνολο θέσεων, πολύ καλύτερο ρυθμό ευστοχίας και υλοποιείται ως μια ομάδα κρυφών μνημών άμεσης απεικόνησης. Συνηθισμένες τιμές που βρίσκουμε για παράδειγμα στους επεξεργαστές J7 είναι 8 δρόμων κρυφή μνήμης συνειδητικότητας δεδομένων και τόλων. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι υπάρχει το set 1, set 2, set n και όλα αυτά εξετάζουν το tag και αν αυτό το tag είναι ίδιο, τότε το σύνολο που έχει ίδιο tag δίνει τα δεδομένα. Υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με τη χρήση της N-Way Associativity Cache. Υπάρχει μια επιπρόσθετη επιβάρηση γιατί γίνονται παραπάνω συγκρούσεις. Στην κρυφή μνήμη απευθείας απεικόνησης γινόταν μία μόνο σύγκριση κάθε φορά, γιατί ήταν μόνο μία πιθανή τοποθεσία. Ένα tag μόνο έπρεπε να συγκριθεί. Αν έχουμε όμως μία κρυφή μνήμη 8 δρόμων, τότε θα πρέπει να γίνουν 8 συγκρίσεις κάθε φορά. Άρα λοιπόν υπάρχει και μεγαλύτερο κόστος πρόσβασης λόγω των πολλαπλών προσβάσεων και υψηλότερο ρυθμό ευστοχίας. Ενώ η ανάλυση της απόδοσης είναι πιο δύσκολη. Και ασφαλώς, επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι διαφορετικές τοποθετήσεις της διεύθυνσης, είναι πολύ πιο δύσκολη η προβλεψιμότητα του συστήματος. Ένα παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι υπάρχει μία κρυφή μνήμη άμεσης απεικόνησης. Υπάρχει ένα bit για το tag, 2 για το MSB. Και γίνεται η πρόσβαση σε αυτή την ακολουθία διευθύνσεων που βλέπουμε. Μόλις γίνει η πρόσβαση λοιπόν στο 0001, αυτό είπαμε ότι χωρίζεται σε tag και σε διεύθυνση. Άρα λοιπόν τα τρία αυτά bit χωρίζονται, είπαμε, 2 bit είναι το index 01, άρα τοποθετείται στο 01 και το tag που είναι το MSB, το 0, τοποθετείται στο tag. Άρα λοιπόν τοποθετείται η διεύθυνση 1111 στην γραμμή 01 με tag 0. Μόλις γίνει η πρόσβαση 010, ομοίως τα δύο τελευταία bit, το 10, καθορίζουν την γραμμή που θα τοποθετηθούν αυτά εδώ πέρα, ενώ το 0 είναι το tag που τοποθετείται στην αντίστοιχη περιοχή της κρυφής μνήμης. Στη συνέχεια γίνεται η πρόσβαση 011, όπου αυτό σημαίνει ότι θα μπει στην γραμμή 11, στα δύο τελευταία LSB, στη γραμμή 11 λοιπόν, με tag 0. Και ακολουθεί η πρόσβαση 100, που σημαίνει ότι άμα το χωρίσουμε πάλι, τα δύο τελευταία bit είναι 00, άρα θα τοποθετηθεί στη γραμμή 00 και το 1 είναι το tag, θα τοποθετηθεί λοιπόν στην γραμμή αυτή. Στη συνέχεια υπάρχει η 101, άρα λοιπόν τοποθετείται στη 01, έχουμε λοιπόν μία αστοχία σε αυτό το παράδειγμα και πριν είχαμε αστοχίες, πριν ήταν υποχρεωτικές αστοχίες γιατί ήταν η πρόσβαση πρώτη φορά και τώρα εδώ πέρα έχουμε αστοχία λόγω χωρητικότητας. Και το tag είναι 1. Το tag είναι 1. Εδώ πέρα πριν είχε tag 0, οπότε έγινε μια σύγκριση. Το tag του 0 που ήταν ήδη αποθηκευμένο με το tag του 1 που θα τοποθετηθεί τώρα. Αυτή τη στιγμή που είναι διαφορετικό σημαίνει ότι δεν φέρει έγκυρα δεδομένα αυτή η γραμμή για τη συγκεκριμένη διεύθυνση που έχει ζητηθεί. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αστοχία. Ομοίως το 111 σημαίνει ότι χωρίζεται στο 1 και στο 11. Άρα στη γραμμή 1-1 μετά 1 τοποθετείται αυτή η διεύθυνση και τα δεδομένα βέβαια που έχουν ζητηθεί. Η τελική εικόνα λοιπόν, αν είχαμε ένα διπλάσιο μέγεθος κρυφής μνήμης με πολιτική last trace at least, θα ήταν αυτό που βλέπουμε στο παράδειγμα. Δηλαδή
θα βλέπαμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί τόσο το ένα set όσο και το άλλο και θα είχαμε βέβαια πολύ περισσότερες ευστοχίες. Βέβαια εδώ έχουμε διπλάσιο μέγεθος. Αν όμως είχαμε το ίδιο μέγεθος μνήμης, η τελική εικόνα θα ήταν αυτή εδώ πέρα. Η κρυφή μνήμη, anyway, έχει καλύτερο ρυθμό ευστοχίας, οπότε θα μας συνέφερε αν είχαμε αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ την οργάνωση. Στην ενοποιημένη λοιπόν κρυφή μνήμη υπάρχει ο επεξεργαστής που φέρνει fetch είτε εντολές είτε δεδομένα και μπορούν να αποθηκευτούν στην κρυφή μνήμη, στην ίδια κρυφή μνήμη, είτε δεδομένα, είτε εντολές, είτε και τα δύο. Σε ενοποιημένη κρυφή μνήμη, το ποσοστό του χώρου που κατανέμεται στις εντολές δεδομένα μπορεί να είναι σταθερό, δηλαδή να υπάρχει μια κρυφή μνήμη που 128 kB είναι μνήμη εντολών και τα υπόλοιπα είναι μνήμη δεδομένων, είτε να είναι μεταβλητό, να καθορίζεται από το cache control, από τον ελεκτή της κρυφής μνήμης. Οι εντολές έχουν καλύτερο ποσοστό ευστοχίας. Τα δεδομένα που είναι πολλά περισσότερα από τις εντολές. Κάποια παραδείγματα κρυφών μνημών σε ενσωματωμένα είναι ο επεξεργαστής Strong Arm που έχει 16 kB με 32 δρόμων, 32 byte μνήμη εντολών και 16 kB, 32 δρόμων, 32 byte για τα δεδομένα. Η πολιτική που χρησιμοποιεί είναι write back, δηλαδή η αποθήκευση στην εξωτερική μνήμη γίνεται μόνο όταν εκδιωχθεί η αντίστοιχη γραμμή από την από την εσωτερική on-chip μνήμη. Ένας άλλος DSP επεξεργαστής, ο C55X, έχει διάφορα μοντέλα από 16 kB, 24 kB και το καθεξής. Και μάλιστα έχει το πλεονέκτημα ότι η συγκεκριμένη μνήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως scratchpad μνήμη. Δηλαδή, είτε ως κρυφή μνήμη, είτε ως scratchpad. Τι είναι όμως η μνήμη scratchpad, δηλαδή η μνήμη μιας ελεύθερης πρόσβασης, είναι μια εναλλακτική υλοποίηση ως προς την κρυφή μνήμη, όπου ο προγραμματιστής καθορίζει τι αποθηκεύεται. Δεν υπάρχει ελεκτής, γίνεται με software τρόπο η αποθήκευση, βρίσκεται on-chip και παρέχει μια προβλέψιμη συμπεριφορά με κόστος στον προσεκτικό σχεδιασμό του προγράμματος. Η κρυφή μνήμη του C55X μπορεί να ρυθμιστεί και ως scratchpad. Άρα λοιπόν ο προγραμματιστής όταν θέλει να γράψει αυτή τη μνήμη αρκεί να γνωρίζει το εύρος διευθύνσεων της μνήμης αυτής, που συνήθως είναι στον ίδιο χώρο διευθύνσεων με την εξωτερική μνήμη. Για παράδειγμα, από 0 μέχρι 8 MB μπορεί να είναι η scratchpad και από 8 MB μέχρι το μέγιστο μέγεθος της μνήμης να είναι η εξωτερική μνήμη. Άρα λοιπόν ο προγραμματιστής ξέρει ότι άμα γράψει σε διεύθυνση από 0 μέχρι 8 MB, τότε θα γραφεί σε on-chip μνήμη, οπότε μπορεί εκεί να τοποθετήσει κάποιες δομές που έχουν συχνή προσπέλαση προκειμένου να βελτιστοποιήσει το σύστημά του. Μάλιστα, αυτό εδώ πέρα, η βέλτιστη χρήση της scratchpad αποτελεί και μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στην IMEC με το όνομα Data Transfer and Storage Exploration, DTSG, όπως είχαμε δει σε μια προηγούμενη διαφάνεια. Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με την ιεραρχία της μνήμης είναι οι μονάδες διαχείρισης μνήμης, MMU, Memory Management Unit. Αυτή η μονάδα μεταφράζει διευθύνσεις μεταξύ της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, σχετικές διευθύνσεις και της φυσικής διεύθυνσης, της φυσικής μνήμης, απόλυτες διευθύνσεις. Οι διεργασίες σε ένα λειτουργικό σύστημα βλέπουν σχετικές διευθύνσεις, δεν βλέπουν τις πραγματικές διευθύνσεις, βλέπουν κάποιες εικονικές διευθύνσεις και αυτό γίνεται προκειμένου να μπορεί μια διεργασία να τοποθετηθεί σε μία άλλη περιοχή μνήμης, να γίνει relocation, να μπορεί να τοποθετηθεί στο αρχείο του δίσκου που χρησιμοποιείται ως επέκταση της φυσικής μνήμης, swap memory, και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, απαιτείται μία αντιστοίχηση ανάμεσα στις διευθύνσεις που βλέπουν οι διεργασίες και ονομάζεται σχετικές διευθύνσεις και στις διευθύνσεις που τοποθετούνται στον διάβλο διευθύνσεων της εξωτερικής μνήμης που ονομάζονται απόλυτες διευθύνσεις. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ονομάζεται και απεικόνιση μνήμης. Παρέχει βέβαια και επιπρόσθετες λειτουργίες μια μονάδα διαχείρισης μνήμης όπως προστασία μνήμης από διεργασία σε διεργασία ή κλείδωμα περιοχών μνήμης ως μη εκτελέσιμη και ούτω καθεξής.
είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τα σύγχρονα πολυδιεργαστικά λειτουργικά συστήματα και ένας επεξεργαστής που δεν έχει μία MMU δεν μπορεί να εκτελέσει ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα όπως το Linux, το FreeBSD ή τα Windows. Αυτή λοιπόν η μονάδα διαχείρισης μνήμης τοποθετείται ανάμεσα στον επεξεργαστή και την ιεραρχία της μνήμης. Ο επεξεργαστής λοιπόν στέλνει λογικές ή σχετικές διευθύνσεις στη μονάδα διαχείρισης μνήμης και στη συνέχεια αυτές μεταφράζονται σε φυσικές διευθύνσεις που τοποθετούνται στο διάβολο των διευθύνσεων. Οι παλιότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούσαν μια μονάδα διαχείρισης μνήμης για να αντισταθμίσουν το περιορισμένο χώρο διευθύνσεων που μπορούσε να έχει πρόσβαση ένας επεξεργαστής. Ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα 20 bit, μπορούσε να διευθυνσοδοτήσει ως μια διεύθυνση 1 megabyte. Σε περίπτωση που το σύστημά μας είχε περισσότερα megabyte, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένας έξυπνος τρόπος για να εκμεταλλευτεί το σύστημα την περισσότερη μνήμη. Και αυτό γινόταν με την MMU. Πια δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, ιδιαίτερα με τους 64-bit επεξεργαστές, όπου οι διευθύνσεις μπορεί να είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος. Αλλά υπάρχουν άλλες λειτουργίες που απαιτούνται από αυτές τις μονάδες διαχείρισης μνήμης. Για παράδειγμα, η προστασία, η χρήση εικονικής μνήμης και αρχείο επέκταση φυσικής μνήμης, η θεματική αναλλαγή των διεργασιών αφού απλοποιείται με μία αλλαγή πινάκων της στήχησης. Υπάρχουν ενσωματωμένοι επεξεργαστές που δεν έχουν MMU, γιατί κυρίως η χρήση της MMU είναι για την εικονική μνήμη. Κάτι που συνδέεται με μία δευτερεύουσα συσκευή αποθήκευσης και που απουσιάζει στα ενσωματωμένα συστήματα. Οι λειτουργίες λοιπόν της μονάδας διαχείρισης είναι ότι επιτρέπει τα προγράμματα να μετακινούνται relocation μέσα στη μνήμη, αλλαγή φυσικής διεύθυνσης, καθώς εκτελούνται. Τα προγράμματα χρησιμοποιούν σχετικές διευθύνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν. Επιτρέπει τη χρήση εικονικής μνήμης, virtual memory. Τμήματα μνήμης αντιγράφονται σε δευτερεύουσα μνήμη. Και τμήματα της μνήμης που βρίσκονται στην δευτερεύουσα μνήμη αντιγράφονται στην κυρίως μνήμη αν ζητηθούν όταν γίνει αυτό που ονομάζεται page fault. Αλλά τι είναι το page fault? Το page fault σημαίνει σφάλμα σελίδας. Δηλαδή, όταν μια διεργασία ζητήσει να κάνει πρόσβαση σε μία διεύθυνση μνήμης η οποία δεν βρίσκεται στη φυσική μνήμη γιατί για παράδειγμα έχει αντιγραφεί στο αρχείο επέκτασης φυσικής μνήμης επειδή η μνήμη ήταν πεπερασμένη και απαιτήθηκε ο χώρος αυτός για μία άλλη διεργασία. Αν συμβεί αυτό που ονομάζεται σφάλμα σελίδας, τότε η διεργασία αυτόματα σταματάει, μπαίνει σε μία κατάσταση μπλοκαρίσματος και συνεχίζει από εκείνο το σημείο μόνο όταν έχουν μεταφερθεί τα δεδομένα τα οποία είχε ζητήσει για πρόσβαση. Τότε ενημερώνεται και η μονάδα MMU και η εκτέλεση συνεχίζεται. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που συμβαίνει page fault για κώδικα που εκτελείται σε προνομιούχα κατάσταση, δηλαδή σε kernel mode. Θυμόμαστε ότι οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν παραπάνω από ένα αριθμό λειτουργίας, έχουν τον απλό ρυθμό λειτουργίας, το user mode. Υπάρχει και το supervisor mode, που ονομάζεται και kernel mode. Σε περίπτωση λοιπόν που συμβεί σφάλμα σελίδας σε κώδικα που εκτελείται σε κατάσταση πυρήνα, σε κατάσταση supervisor, τότε δημιουργείται μία BSOD, Blue Screen of Death, ή Panic ή HAL κτλ. Γιατί το page fault χρησιμοποιεί μία διακοπή λογισμικού μεγαλύτερη από το IRQ του χρονοδρομολογητή και άρα δεν μπορεί να χρονοδρομολογηθεί ποτέ η μεταφορά της σελίδας από το swap στη RAM αφού έχουν απενεργοποιημένα τα interrupts όταν είναι σε kernel mode. Γι' αυτό εμφανίζεται το μήνυμα σε κάποια λειτουργικά συστήματα ότι έχει εμφανιστεί ένα σφάλμα σελίδας καθώς ευρίσκεται σε κατάσταση supervisor. Το κλασικό μήνυμα του FreeBSD είναι Fatal Trap του Elm, Page Fault πάλι in Kernel Mode και
τις υπόλοιπες πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσει κάποιον στην αποσφαλμάτωση. Για τη μεταφορά αντιπτύσεων απαιτείται καταχωρητές ή πίνακες ώστε να επιτραπεί αυτή η αντιστοίχηση των λογικών διευθύνσεων σε φυσικών. Δύο είναι τα βασικά στυλ μετάφρασης, όπου υπάρχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα για την κάθε αρχιτεκτονική. Το πρώτο στυλ μετάφρασης είναι η κατατμημένη, segmented, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυθαίρετα μεγέθη σε τμήματα διαδρασιών, και η επόμενη οργάνωση είναι η σελιδοποιημένη, όπου η μνήμη χωρίζεται σε συγκεκριμένο μέγεθος σελίδας και μια διεργασία δεσμεύει έναν αριθμό από σελίδες. Μπορεί να γίνει συνδυασμός ασφαλώς και των δύο αυτών τρόπων και να προκύψουν υβριδικές καταστάσεις. Με τις σελίδες επιτρέπεται η δυνατότητα του κατακαιρματισμού της μνήμης, δηλαδή να υπάρχει μη συνεχόμενη δέσμευση χώρου. Με την κατάτμηση χρησιμοποιείται μια αυθαίρετο τυχαίο μεγέθος περιοχή της μνήμης. Έτσι λοιπόν, στο σχήμα αυτό βλέπουμε ένα segment, segment 1, και ένα άλλο μέγεθος τμήματος, segment 2, που μπορεί να φέρουν είτε δεδομένα είτε εντολές. Και παρατηρούμε ότι το segment 1 έχει χωριστεί σε έναν αριθμό από σελίδες, όπου αυτά μπορούν στη συνέχεια να τοποθετηθούν σε μη συνεχόμενες περιοχές. Το τμήμα περιγράφεται από την αρχική διεύθυνση και το μέγεθός του. Οι σελίδες είναι, όπως είπαμε, ομοίομορφη μεγέθους, μπορεί συνήθως να είναι 4 MB. Βέβαια, νεότερα λειτουργικά συστήματα επιτρέπουν και τη χρήση των Jumbo Pages, που είναι αρκετά περισσότερα MB. Με το συνδυασμό χρησιμοποιούνται τμήματα και κάθε τμήμα είναι διαιρεμένο σε σελίδες, άρα απαιτείται μια μετάφραση δύο διαμάτων. Η πρώτη μετάφραση για το τμήμα και η δεύτερη μετάφραση για τη σελίδα. Οι σελίδες επιτρέπουν τον κατακαιρματισμό αφού μπορούν να είναι διασπαρμένες στη φυσική μνήμη. Η μετάφραση διεύθυνση λοιπόν για ένα τμήμα είναι ως εξής. Στην μονάδα διαχείρισης μνήμης υπάρχει ο κατηγορητής βάσης του τμήματος, segment page address, και όταν έρχεται μία λογική διεύθυνση, η διεύθυνση που διαβάζει μία διεργασία, προστίθεται στον κατηγορητή βάσης. Υπάρχει βέβαια μέσα στη μονάδα διαχείρισης μνήμης ένας ελεκτής ορίου, χαμηλού ορίου και άνω ορίου, όπου άμα υπερβεί τα όρια αυτά η συγκεκριμένη διεργασία, δηλαδή δεν έχει πρόσβαση εκτός ορίου, τότε δημιουργείται ένα range error, ένα σφάλμα εύρους διευθύνσεων. Διαφορετικά, υπολογίζεται η φυσική διεύθυνση, η οποία τοποθετείται και στο διάβλο διευθύνσεων. Η σχετική διεύθυνση χωρίζεται σε page και offset. Από το page γίνεται η αντιστοίχηση των πίνακα σελίδων και εξάγεται το frame number. Το frame number μαζί με το offset δημιουργούν την απόλυτη διεύθυνση. Υπάρχει λοιπόν μέσα στο MMU ο πίνακας αυτός αντιστοίχησης, όπου η διεύθυνση που έχει στείλει ο υπολογιστής χωρίζεται σε δύο τμήματα, το page και το offset. Το page τοποθετείται, βρίσκεται σε έναν πίνακα αντιστοίχησης ποια είναι η διεύθυνση, η φυσική διεύθυνση για αυτό το page, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με το offset και δημιουργεί τη νέα διεύθυνση. Για παράδειγμα, μπορεί η virtual διεύθυνση να είναι 64 bit, από τα οποία το offset να είναι, για παράδειγμα, 8 bit και άρα 56 bit να είναι το page και να μεταφερθεί σε μια, να μετατραπεί σε μια εξωτερική διεύθυνση, όπου ασφαλώς το offset είναι το ίδιο, 8 bit, αλλά η διεύθυνση είναι 24. Έτσι λοιπόν, 24 και 8, 32. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε 32 bit. Εφόσον, για παράδειγμα, έχουμε μια μνήμη που είναι 4 GB. 4 GB από 32 bit. Άρα, μια εικονική μνήμη πολύ μεγαλύτερη, 64 bit, έχει μετατραπεί σε 4 GB. Έχει αντιστοιχηθεί σε 4 GB. Που σημαίνει βέβαια ότι αρκετές διευθύνσεις της εικονικής μνήμης βρίσκονται είτε στο swap file είτε δεν χρησιμοποιούνται. Στην οργάνωση του πίνακα σελίδων επιτρέπονται πολλαπλές διοργανώσεις,
να είναι είτε επίπεδος, όπως είδαμε, όπως βλέπουμε στο σχήμα α, flat, δηλαδή η διεύθυνση που εξάγεται από το page number τοποθετείται στον πίνακα της τύχης και βρίσκεται το frame address, ή να έχει ένα δέντρο, όπου δημιουργούνται πολλαπλοί πίνακες και πολύ πιο γρήγορα μπορεί να βρεθεί η αντιστοίχηση σε περίπτωση που έχουμε πολύ μεγάλη μνήμη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ένας πίνακας, τόσο μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος έχει. Άρα είναι πιο βολικό, αντί για πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο πίνακα αντιστοίχησης, να έχουμε προσβάσει σε μικρότερους πίνακες. Οι μεγάλοι πίνακες σελίδων βρίσκονται στην κεντρική μνήμη, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι μια πρόσβαση off-chip μνήμης, δεν γίνεται να χωράνε on-chip. Βέβαια υπάρχει και εδώ μια ειδική κρυφή μνήμη που ονομάζεται TLB, Translation Lucaside Buffer, και κάθε φορά που ζητεί τη μετάφραση η MMU κοιτάει το TLB μήπως είχε γίνει αντιστοίχηση προηγουμένως και άρα να διατηρείται ένα αντίγραφο αυτής της αντιστοίχησης μέσα στο TLB. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει ευστοχία, η αντιστοίχηση έρχεται από το TLB, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει αστοχία, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί πάλι η νέα αντιστοίχηση με το να γίνει πρόσβαση σε αυτόν τον πίνακα αντιστοίχησης που βρίσκεται στη RAM. Η εικονική μνήμη στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιεί σελιδοποίηση ή κατεπομένη σελιδοποίηση και σε περίπτωση σφάλματος μεταφέρονται μόνο συγκεκριμένες σελίδες. Απαιτούνται βέβαια και κάποια επιπρόσθετα bit, όπως το bit παρουσίας, present bit, αν η σελίδα βρίσκεται στη μνήμη RAM ή όχι, ακάθαρτο dirty bit, που μας δείχνει αν η σελίδα έχει αντιμετωπιστεί και δεν έχει γραφεί στο δίσκο, και το permission bit, το bit άδειας, που συνδέεται με την προστασία σελίδας, ανάγνωση, εγγραφή, εκτέλεση, όχι εκτέλεση, αν είναι κοινόχρηστη, αν είναι κάποια σελίδα του συστήματος, του χρήστη κ.ο.κ. Εκτός από τη μονάδα διαχείρισης μνήμης, Memory Management Unit, υπάρχει και η μονάδα προστασίας μνήμης, Memory Protection Unit, MPU. Η MPU είναι μια απλοποιημένη MMU. Ανοιχνεύει άκυρες προσβάσεις στη μνήμη. Και μόνο αυτό. Δεν κάνει κάποια αντιστοίχηση. Η MPU λοιπόν υποστηρίζει περιοχές με προστασία, περιοχές με υπερκάλυψη, overlapping, προστασία πρόσβασης, ενημέρωση των χαρακτηριστικών από το σύστημα και υποστήριξη ποικίλων χαρακτηριστικών ανά τμήμα. Για παράδειγμα, non-cacheable, write-back, write-through, write-allocate, read-allocate, full access, no access, read-write, privilege use only κτλ. Συνήθως ενσωματωμένα δεν χρησιμοποιείται, όπως είπαμε, μια μονάδα διαχείρισης μνήμης, μια MMU. Όμως, είναι καλό να χρησιμοποιείται μια MPU. Και αυτό γιατί η μονάδα προστασίας μνήμης παρέχει μια σταθερότητα στο σύστημα, αφού όταν υπάρχουν πολλαπλές διεργασίες μπορεί να γίνει κάποιο λάθος και μια διεργασία να προκαλέσει πρόβλημα, να καταστρέψει δεδομένα άλλης διεργασίας. Έτσι λοιπόν, με την MPU διασφαλίζεται ότι κάθε διεργασία έχει πρόσβαση στη δικιά της διεύθυνση και μόνο σε αυτήν. Η MMU κάνει αντιστοίχηση και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η καθυστέρηση της αντιστοίχησης από την λογική διεύθυνση στην πραγματική διεύθυνση. Αυτό δεν είναι επιτρεπτό σε συστήματα mission critical, όπου δεν θέλουμε καθόλου καθυστέρηση. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιηθεί μια MPU παρά μια MMU. Βέβαια, σε περίπτωση που το σύστημά μας έχει ολόκληρο μια διεργασία, τότε δεν χρειάζεται ούτε MPU ούτε MMU, παρά μόνο η ίδια η διεργασία να είναι καλά προγραμματισμένη και αποσφαλματωμένη, ώστε να μην δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον εαυτό της και καταρρεύσει. Υπάρχει ένα προαιρετικό δομοστοιχείο για την αρχιτεκτονική ARM που ονομάζεται το MMU. Αυτό το στοιχείο παρέχει μετάφραση εικονικών διευθύνσεων και προστασία και είναι υποχρεωτικό αν υπάρχει κρυφή μνήμη. Οι τύποι περιεχομένου της κρυφής μνήμης είναι είτε 1 MB, είτε 64 KB, είτε 4 KB. Μια διεύθυνση είναι απεικονισμένη σε ένα τμήμα ή σε μια σελίδα και χρησιμοποιείται σχήμα δύο σελίδων. Στο παράδειγμά μας βλέπουμε την μετάφραση διευθύνσεων στον ARM
όπου παρατηρείται ότι η διεύθυνση, η λογική διεύθυνση, η σχετική διεύθυνση που ζητάει η διεργασία να κάνει πρόσβαση, χωρίζεται σε δύο επίπεδα, first index και second index. Από το πρώτο γίνεται πρόσβαση λοιπόν στο πρώτο πίνακα, όπου εξάγεται μία μερική διεύθυνση frame. Στη συνέχεια το δεύτερο index και με τη χρήση αυτού του descriptor υπολογίζεται η πρόσβαση στο δεύτερο πίνακα, όπου γίνεται concatenate και υπολογίζεται τέλος η φυσική διεύθυνση. Η απόδοση της κεντρικής μονάδας εξεργασίας επηρεάζεται εκτός από το σύστημα μνήμης, όπως είδαμε προηγουμένως, π.χ. κρυφή μνήμη, ιεραρχία μνήμης, επίπεδα μνήμης, μονάδα προστασίας μνήμης, μονάδα διαχειρισμής κλπ. Και από άλλα θέματα. Άλλα θέματα όπως ο κύκλος ρολογιού και διοχέτευση. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε και αυτά τα στοιχεία. Η διοχέτευση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε όλες τις σύγχρονες CPU προκειμένου να αυξήσουν το ρυθμό απόδοσης των αποτελεσμάτων. Πολλές εντολές λοιπόν εκδίδονται παράλληλα σε διαφορετικά στάδια ολοκλήρωσης και μια διοχέτευση λειτουργεί καλύτερα όταν τα περιεχόμενα ρέουν ομαλά. Υπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη διασωλήνωση, δηλαδή καθυστέρηση στη διασωλήνωση, και αυτά υλοποιούνται ως pipeline bubbles, μειώνοντας την απόδοση του συστήματος. Για παράδειγμα, μία αλλαγή ροής εκτέλεσης, μία εντολή jump στην αρχιτεκτονική H86 ή μία εντολή branch and link στην αρχιτεκτονική ARM δημιουργούν αλλαγή ροής εκτέλεσης και προκαλούν πρόβλημα στη διασωλήνωση. Καθυστερήσεις συστήματος μνήμης κ.ο.κ. Κάποια μετρικά της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας είναι η καθυστέρηση λανθάνων χρόνων, latency, που είναι ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εκτέλεση μιας εντολής. Ένα άλλο μετρικό είναι η ρυθμοαπόδοση, ο αριθμός των εντολών που εκτελούνται στη μονάδα του χρόνου, και η διοχέτευση αυξάνει τη ρυθμοαπόδοση, αυξάνει τον αριθμό των εντολών που εκτελούνται στη μονάδα του χρόνου, χωρίς να μειώνεται καθυστέρηση. Η υπερδιοχέτευση αυξάνει την καθυστέρηση λόγω τοποθέτησης πολλαπλών flip-flops. Το ARM7 είδαμε ότι έχει διοχέτευση τριών στα δύο. Προσκόμιση, fetch, όπου η εντολή μεταφέρεται από την εξωτερική μνήμη, αποκωδικοποίηση, decode, του κωδικού λειτουργίας και των παραμέτρων, και εκτέλεση, execute. Υποθέτοντας ότι το κάθε στάδιο της διασωλήνωσης απαιτεί ένα κύκλο ρολογιού, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η καθυστέρηση είναι τριών κύκλων και το throughput είναι ένα instruction ανά κύκλο. Η διοχετευμένη εκτέλεση εντολών στον ARM παρουσιάζει το παρακάτω σχήμα. Έστω ότι υπάρχει ο άξονας του χρόνου και οι εντολές που πρόκειται να εκτελεστούν. Η πρώτη εντολή είναι η add ARM 0 arena συν 5. Στο ARM 0 δηλαδή να τοποθετηθεί η τιμή arena συν 5. Γίνεται fetch. Όσο γίνεται αποκωδικοποίηση, τότε εισάγεται η δεύτερη εντολή που είναι sub R2-R3-RX, δηλαδή να γίνει πράξη R3-RX και το αποτέλεσμα να αποθηκευτεί στον R2. Και στο επόμενο βήμα, η πρώτη εντολή είναι στο στάδιο της εκτέλεσης, η δεύτερη εντολή είναι στο στάδιο της αποκωδικοποίησης και η τρίτη εντολή είναι στο στάδιο fetch. Και ομοίως αυτό συνεχίζει. Οπότε βλέπουμε ότι συνεχώς οι μονάδες του συστήματος κρατούνται αποσχολημένες. Αν υπάρχουν τμήματα που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν στον ίδιο χρόνο, τότε η διασωλήνωση σταματάει προσωρινά, καθυστερεί. Δημιουργούνται φυσαλίδες διασωλήνωσης. Οι φυσαλίδες διασωλήνωσης που εισάγονται αυξάνουν τον λανθάνο χρόνο και μειώνουν την απόδοση. Για παράδειγμα, ακόμα και σε risk συστήματα, reduce instruction set computer, κάποιες εντολές απαιτούν περισσότερους κύκλους, όπως η εντολή πολλαπλής πόρδοσης. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα στο σχήμα ότι θέλουμε να κάνουμε μια εντολή φόρτωσης πολλαπλών παραμέτρων. Δηλαδή πρέπει να φορτωθεί η τιμή του καταχωρητή R2 και η τιμή του καταχωρητή R3. Επειδή λοιπόν αυτή η εντολή καθυστερεί το σύστημα, αυτό έχει συνέπεια να δημιουργείται ένα κενό. Αυτό λοιπόν το κενό δημιουργεί μια θησαλίδα διασωλήνωσης. Εκτός από τις καθυστερήσεις λόγω
λόγω καθυστέρησης πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη ή σε πολλαπλούς καταχωρητές. Υπάρχει και η διακλάδωση, η οποία εισάγει μια πρόσβαση καθυστέρηση. Αυτό ονομάζεται ποινή διακλάδωσης, branch penalty. Η ποινή εξαρτάται από το αν ακολουθήθηκε η διακλάδωση ή όχι. Αν έχει ακολουθηθεί η διακλάδωση, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι εντολές που εισήχθηκαν στη διασωλήνωση. Αν είναι διακλάδωση υπό συνθήκη, τότε θα υπάρχει καθυστέρηση έως να αξιολογηθεί η συνθήκη. Έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα όπου πρόκειται να εκτελεστεί η εντολή branch not equal full. Γίνεται αξιολόγηση της branch not equal και εισέρχεται η επόμενη εντολή προς εκτέλεση, η οποία επόμενη εντολή προς εκτέλεση είναι η sub. Όμως, η αξιολόγηση της branch not equal έχει ως συνέπεια να βρεθεί ότι δεν πρέπει να εκτελεστεί η sub, αλλά θα πρέπει να εκτελεστεί η full. Άρα αυτό έχει ως συνέπεια να αδειάσει η διασωλήνωση από τις εντολές που δεν έπρεπε να εκτελεστούν, που στο παράδειγμά μας είναι μία εντολή, η sub. Για να αυξηθεί η απόδοση της διακλάδωσης χρησιμοποιείται, κυρίως στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν, η καθυστερημένη διακλάδωση. Δηλαδή, επειδή κάποιος αριθμός εντολών αμέσως μετά τη διακλάδωση εκτελείται πάτα, είτε ληφθεί είτε δεν ληφθεί αλλαγή ροής, τοποθετούνται συνήθως σε αυτές τις θέσεις εντολές που είναι έγκυρες είτε ληφθεί είτε δεν ληφθεί η διασωλήνωση. Και έτσι λοιπόν η διασωλήνωση διατηρείται γεμάτη και στη χειρότερη περίπτωση τοποθετούνται ένα-δύο εντολές no-o. Στην διαφάνεια που βλέπουμε μας ζητείται να υπολογιστεί ο χρόνος εκτέλεσης βρόχου στο ARM. Να βρεθεί ο χρόνος εκτέλεσης λοιπόν ενός προγράμματος που έχει ένα for loop από ISO0, ISO1, ISO και υπολογίζεται η συνάρτηση F συν set του i επί χ του r. Αναλύοντας την assembly που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, παρατηρούμε ότι η μόνη εντολή που απαιτεί παραπάνω από ένα κύκλο είναι η εντολή αλλαγής ροής εκτέλεσης BLT, branch less than. Απαιτεί ένα κύκλο στην καλύτερη περίπτωση και τρεις στη χειρότερη. Βλέπουμε λοιπόν την ARM assembly για τον κώδικα αυτού του φίλτρου. Βλέπουμε τον κώδικα αρχικοποίησης του loop, loop initialization code, το κυρίως σώμα του βρόχου, loop body, την ενημέρωση του counter, τον έλεγχο συνθήκης και την επανάληψη του βρόχου. Η μόνη εντολή που μπορεί να πάρει περισσότερες από ένα κύκλο είναι η BLT. Αν θέλουμε λοιπόν να αναλύσουμε την εκτέλεση του FIR, βλέπουμε ότι το initialization έχει 7 εντολές και απαιτεί 7 κύκλους, το body έχει 4 εντολές και απαιτεί 4 κύκλους, η ενημέρωση 2 εντολές και 2 κύκλους και το test, η συνθήκη ελέγχου, έχει ή 2 ή 4 κύκλους. Ο συνολικός χρόνος υπολογισμού είναι η πρόσθετη tough init, συν tough body, συν tough update, συν ni πλην 1 επί t test worst, επί t test best, όπου ni είναι ο αριθμός των φορών που θα ακολουθηθεί η διακλάδωση. Μία άλλη κατάσταση, μία άλλη αρχιτεκτονική προσθήκη στους επεξεργαστές είναι η τοποθέτηση περισσότερων λειτουργικών μονάδων στον ίδιο επεξεργαστή. Αυτό ονομάζεται υπερβαθμωτή εκτέλεση. Οι υπερβαθμωτοί επεξεργαστές μπορούν να εκτελούν περισσότερες από μία εντολή σε κάθε κύκλο. Χρησιμοποιούν πολλαπλά διασυλλογισμένα μονοπάτια εκτέλεσης. Και αυτό έχει συνέπεια τα προγράμματα να εκτελούνται πιο γρήγορα, να αυξάνεται η πολυπλοκότητα του υλικού και δεν είναι δυνατή παράλληλη εκτέλεση οποιοδήποτε εντολών γιατί απαιτείται έλεγχος εξαρτήσεων. Και έχουμε έλεγχο εξαρτήσεων, για παράδειγμα εδώ έχουμε R2, R0, R1, δηλαδή στο R2 θα πρέπει να αποθηκευτεί το άθροισμα του R0 και R1 και στο R3, στην εμόνιση επόμενη εντολή, να αποθηκευτεί στον R3 το άθροισμα R2 στην R5. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, γιατί στην προηγούμενη εντολή δεν έχει ακόμα γραφεί το R2 προτού συνεχίσει η άλλη εντολή να εκτελείται. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια εξάρτηση και θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η πρώτη εντολή και στη συνέχεια να εκτελεστεί η επόμενη. Άρα ο χρόνος εκτέλεσης εξαρτάται από τις παραμέτρους και όχι μόνο από τον opcode. Δύσκολο να εκτιμηθεί με το χέρι και η CPU δεν μπορεί να ξεκινήσει νέες εντολές αν υπάρχουν τέτοιες εξαρτήσεις. Στις αρχιτεκτονικές supercalculator,
Ο έλεγχος των εξαρτήσεων γίνεται δυναμικά, γίνεται από υλικό, γίνεται κατά τον χρόνο εκτέλεσης, σε αντίθεση βέβαια με τους επεξεργαστές που είναι κατηγορίας VLIW, που εξαρτήσεις ελέγχονται από το compiler. Μια οικογένεια επεξεργαστών της Texas Instruments, η C55X, έχει 7 στάδια διασωλήνωσης. Fetch, Decode, Address, Access 1, όπου διαβάζει τα δεδομένα, Access 2, όπου ολοκληρώνει η πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη δεδομένων, Read Stage, όπου τοποθετούνται στους διάβλους τα δεδομένα που διαβάστηκαν, και Execute της εκτέλεσης. Στην οργάνωση, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρεις διάβλοι δεδομένων, τρεις διάβλοι διευθύνσεων διάβλου, ο Program Address Bus και τις διάφορες μονάδες, όπως η μονάδα των δεδομένων, των διευθύνσεων, του Program Counter και τη μονάδα των εντολών. Έρχεται λοιπόν η εντολή Instruction Fetch από την εξωτερική μνήμη. Στη συνέχεια έρχονται τα δεδομένα στους διάβλους, από το διάβλο διευθύνσεων στέλνονται οι διευθύνσεις, στο διάβλο δεδομένων έρχονται τα δεδομένα και στο τέλος γίνεται η εγγραφή των αποτελεσμάτων στην εξωτερική μνήμη. Στη δομή του επεξεργαστή υπάρχουν 3 μονάδες υπολογισμού και 14 λειτουργίες. Μπορεί να επιτελέσει 2 λειτουργίες σαν εντολή και κάποιοι συνδυασμοί λειτουργιών δεν είναι έγκυροι. Στο C55 υπάρχουν οι εξής κίνδυνοι διασωλήνωσης. Όταν απαιτηθεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί η ALU από παραπάνω από ένα στάδιο ή η μονάδα, άλλες μονάδες όπως Shift ή το Multiple Accumulate και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και αυτό που ονομάζεται δομική κίνδυνη, όπου πολλές φορές μία λειτουργική μονάδα απαιτείται σε παραπάνω από ένα στάδιο της εκτέλεσης εντολής. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία σύνθετη διαψευδότηση, όπως μετακίνησε στο AX τη διεύση που υπολογίζεται ως SICMPP, τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια πρόσθεση SICMPP. Αλλά αυτή η πρόσθεση πρέπει να γίνει στο στάδιο της αποκωδικοποίησης. Που σημαίνει όμως ότι αν ταυτόχρονα έχουμε και μια πρόσθεση στο στάδιο της εκτέλεσης και έχουμε μια ALU στο σύστημά μας, τότε δημιουργείται δομικός κίνδυνος, γιατί μόνο ένα τμήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργική μονάδα. Γι' αυτό συνήθως τοποθετούνται παραπάνω λειτουργικές μονάδες, ώστε να επιλύονται αυτά τα προβλήματα. Η απόδοση του συστήματος μνήμης μπορεί να συνοψιστεί με τα εξής bullets. Οι μνήμες, αν και είναι αόρατες στο μοντέλο προγραμματισμού, έχουν βαθιά επίδραση στην απόδοση. Οι κρυφές μνήμες εισάγουν μια μη προβλεψιμότητα στον χρόνο εκτέλεσης, γιατί εξαρτάται από τη σειρά εκτέλεσης του προγράμματος. Υπάρχει η ποινή αστοχίας της SCAS, ο επιπρόσθετος χρόνος εξαιτίας μιας αστοχίας. Άλλες διευθύνσεις έχουν την ποινή αστοχίας, άλλες έχουν ευστοχία και έχουν πολύ πιο γρήγορο χρόνο πρόσβασης. Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αστοχία στην κρυφή μνήμη. Υποχρεωτικές κρυφές μνήμη, υποχρεωτικές αστοχίες, αστοχίες συγκρούσεων, αστοχίες χωρητικότητας. Εξίσου σημαντική με την απόδοση όμως είναι και η κατανάλωση ενέργειας, ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας. Οι σημερινές κεντρικές μονάδες επεξεργαστές σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ισχύως. Υπάρχει η ενέργεια και η ισχύς. Η ισχύς είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα χρόνου. Η παραγωγή θερμότητας εξαρτάται από την κατανάλωση ισχύως. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο πώς επηρεάζει και τι η ισχύ, πώς επηρεάζει και τι η ενέργεια. Συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος ισχύς, power, και για τα δύο. Έστω λαθασμένα. Η κατανάλωση ισχύως ισχύως προέρχεται από τρεις βασικές πηγές. Καταρχήν, όλα τα σημερινά συστήματα κατασκευάζονται με τεχνολογία CMOS, complementary με analog side semiconductor. Οι βασικές πηγές κατανάλωσης ισχύως είναι οι πτώσεις τάσης, όπου η κατανάλωση ισχύως είναι ανάλογη με το τετράγωνο της τάσης τροφοδοσίας. Βελτιώνεται με μείωση της τάσης τροφοδοσίας, γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ παλιά είχαμε 9 volt, πήγε στα 5, στα 3,3, 1,8 βολτ και το καθεξής, ή ίσως με προσθήκη παράλληλου υλικού για να διατηρηθεί η απόδοση. Υπάρχει και αλλαγή κατάστασης εξόδων, όπου η κατανάλωση, υπάρχει κατανάλωση όταν αλλάζει η τιμή της εξόδου. Τέλος, τα κυκλώματα CMOS έχουν προβλήματα διαρροής, leakage, όπου υπάρχει μια στατική διαρροή μέσω του υποστρώματος, ακόμα και να μην γίνει τίποτα. Και μόνο που
τροφοδοτείται με ρεύμα, υπάρχει αυτή η διαρροή. Μπορεί να βελτιωθεί με την αποσύνδεση από τη τροφοδοσία, αλλά απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα για την επανασύνδεση και την αρχικοποίηση της κατάστασης. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι μειώνει την τάση από 5 βολτ έγινε 3,3 βολτ και αυτό έχει συνέπεια η ενέργεια να βελτιωθεί και να κατάνε συντελεστεί 2,29%, γιατί είπαμε ότι η ενέργεια είναι ανάλογη του τετραγώνου της τάσης. Η χαμηλότερη συχνότητα αερολογιού μείωσε την ισχύ αλλά όχι την ενέργεια, η απενεργοποίηση λειτουργικών μονάδων με σήματα ελέγχου όταν δεν χρειάζονται και η αποσύνδεση των νημάτων από τη τροφοδοσία όταν και αυτά δεν χρειάζονται. Το σύστημα, το λειτουργικό σύστημα, μπορεί να διαχειριστεί την ενέργεια, να τη μειώσει ή να την αυξήσει με δύο τρόπους. Είτε στατικά, δηλαδή ενδεχομένως ο ίδιος ο χρήστης καλεί μια εντολή, π.χ. shutdown ή hibernate, για να μπει σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη ενεργειακή κατάσταση στο σύστημα, είτε δυναμικά, όπου η κεντρική μονάδα επεξεργασίας προβαίνει σε ενέργειες για να αλλάξει την ισχύ βασιζόμενη στη δυναμική δραστηριότητα, όπως να μειώσει τη συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή ή να απενεργοποιήσει κάποια τμήματα. Σχετικά με, με την οικογένεια επεξεργαστών C55X της Texas Instruments, έχουν παράλληλες μονάδες εκτέλεσης και μεγαλύτερους χρόνους αδράνειας για να απενεργοποιηθούν. Πολλαπλή διάβλη δεδομένων έχουν 16 bit διάβλου, 40 bit ALU και το καθεξής. Η κρυφή μνήμη εντολών ελαχιστοποιεί τις προσβάσεις στη μνήμη και η διαχείριση ισχύως γίνεται με ανοίγηση αδρανών λειτουργικών μονάδων όπου και απενεργοποιούνται, ανοίγηση αδράνειας στη μνήμη και ρυθμίζεται κάθε φορά από το χρήστη. Κάποια στοιχεία χαμηλής κατανάλωσης για έναν άλλο ενσωματωμένο επεξεργαστή, το Strong Arm Power PC 603 που είναι 32 bit, ειδικά σχεδιασμένος για ενσωματωμένα συστήματα, όπου με 80 MHz είχε ενέργεια 2,2, είχε ισχύ 2,2 W, που είναι πολύ χαμηλή. 4 στάδια διασωλήνωσης, 5 μονάδες εκτέλεσης, 1,6 εκατομμύρια τρανζίστορ, 2 εντολές έκδοσης, δηλαδή 2 εντολές ξεκινούσαν ταυτόχρονα για να εκτελεστούν και ήταν επεξεργαστής εκτός σειράς, δηλαδή μπορούσε να ανοιχνεύσει τις εξαρτήσεις δεδομένων και κάθε φορά να αποφασίσει και εκτός της κανονικής σειράς να εκτελέσει εντολές οι οποίες δεν προκαλούσαν πρόβλημα λόγω εξαρτήσεων. Ο IBM PowerPC έχει 3 καταστάσεις λειτουργίας, όπως Doze, Nap, Sleep Mode που μπορούσε να μειωθεί η κατανάλωση σε 2 mW και είχε τεχνικές δυναμικής διαχείρισης ισχύως, δηλαδή με στατική λογική απενεργοποιούσε μονάδες εκτέλεσης και ενώ η κρυφή μνήμη οργανωνόταν σε υποπίνακες για ελεξοποίηση της προσπέλασης. Γινόταν προσπέλαση μόνο 1-2 από τους 8 επεξεργαστές. Ο επεξεργαστής έχει 2 τροφοδοσίες, την κυρίω τάση 3,3 V που μπορεί να κλείσει όταν μπει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης και μια βοηθητική τάση 1,5 V που διατηρούταν όταν έμπαινε σε χαμηλή κατανάλωση. Είχε 3 καταστάσεις λειτουργίας, την RAN, κανονική λειτουργία που όλο το σύστημα είναι σε πλήρη γρήγορση και έτοιμο να εκτελέσει τις εντολές ανά πάσα στιγμή. Στο IDLE, όπου σταματάει το ρολόι και λειτουργούν μόνο ο χρονιστής ελέγχου, διακοπών εισόδου-εξόδου, διαχειριστής ισχύως. Και άμα έρθει μια διακοπή, μεταβαίνει στην κατάσταση RAN και στην κατάσταση SLEEP, όπου ενεργοποιούνται τα περισσότερα τμήματα, χρησιμοποιείται ρολόι χαμηλής συχνότητας και απαιτείται η μετάβαση τριών βημάτων, όπου κάθε βήμα απαιτεί 30 μικροσεκόντ για να ενεργοποιηθεί. Η συνολική ενεργοποίηση απαιτεί λίγο μεγαλύτερο από 10 μιλισεκόντ. Υπάρχουν καταχωρητές ορατή στα προγράμματα για να ελέγχουν και να αλλάζουν καταστάσεις. Το Strong Arm V4 ISA κατασκευάστηκε από την DEC, αγοράστηκε το 1999 από την Intel και μετατράπηκε συνέχεια σε X-Scale. Οπότε το ποσοστό χρόνου αδράνειας για τα διάφορα τμήματα εμφανίζεται σε αυτόν τον πίνακα. Βλέπουμε η κρυφή μνήμη έχει ένα ποσοστό αδράνειας 30% περίπου και η ICAS, το Load Store Unit 35%, η Fixed Point αριθμητική 38%, το FPU έχει πάρα πολύ μεγάλη αδράνεια 99%, όπως και η πρόσβαση στο αρχείο των καταχωρητών. Οι αδρανείς μονάδες κλείνουν αυτόματα με το σβήσιμο των ρολογιών και τα διάφορα στάδια της διοχέτευσης ανοίγουν και κλείνουν. Υπάρχει ένα κόστος απενεργοποίησης, ένα κόστος μετάβασης από τη μία ενεργειακή κατάσταση στην άλλη και θα πρέπει να αποφασιστεί αν αξίζει η αλλαγή αυτής της κατάστασης.
Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί ένα διάγραμμα καταστάσεων ενέργειας, Power State Machine, όπου συνδέεται με την κατάσταση λειτουργίας του επεξεργαστή και μπορεί να βοηθήσει το σύστημα να καταλαβαίνει πότε θα πρέπει να αλλάξει ενεργειακή κατάσταση. Η αλλαγή κατάσταση κοστίζει, γιατί απαιτείται κάθε φορά να ελεγχθεί και να αρχικοποιηθεί κατάλληλα η εσωτερική λογική της CPU για να μην αλλοιωθούν τα δεδομένα, ενώ θα πρέπει η κίνηση να γίνει προσεκτικά για να μην αποφευθούν υπερτάσεις που θα προκαλέσουν τη δυσλειτουργία. Στη μηχανή καταστάσεων του Strong Arm 1100 βλέπουμε ότι στην κατάσταση RAN έχει κατανάλωση 400 mW. Μέσα σε 160 μιλισεκόντ μπορεί να μεταβεί, μέσα σε 90 μικροσεκόντ να μεταβεί στην κατάσταση sleep, όπου η κατανάλωση μειώνεται σε 0,16 mW, ενώ από τη sleep για να μεταβεί στη RAN απαιτούνται 160 μιλισεκόντ για να αρχικοποιηθούν κατάλληλα δομές του συστήματος. Από τη RAN μπορεί να πάει και στην idle, όπου εκεί η μετάβαση γίνεται σε χρόνο 10 μικροσεκόντ και η κατανάλωση είναι 50 mW. Και από την idle μπορεί να μεταβεί το σύστημα στη sleep, όπου την αναλύσαμε προηγουμένως. Από τη sleep ασφαλώς δεν μπορεί να πάει στην idle, από τη sleep θα πάει στη RAN. Στην idle κατάσταση παραμένουν λειτουργικές οι real, το ρολόι πραγματικού χρόνου, ο χρονιστής, ο διαχειριστής των διακοπών, η είσοδος-έξοδος γενικού τύπου και ασφαλώς η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας. Ενώ στη sleep κατάσταση κλείνουν σχεδόν όλες οι μονάδες, μόνο η βοηθητική τροφοδοσία υπάρχει, με σήμα σε κατάλληλο πίνακα απενεργοποιείται η βασική τροφοδοσία και υπάρχει ένα ρολόι άλλο χαμηλής ταχύτητας για τη λειτουργία του διαχειριστή ενέργειας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.